Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σπίτι. Είχε καιρό να ακούσει τραγούδια στο σαλόνι του, χρόνια να ακούσει γέλια στον κήπο του, να νιώσει τρεχαλιτά στη σκάλα του, να δει παιχνίδια στα δωμάτια του, να μυρίσει φαγητά στην κουζίνα του, να ταξιδέψει με όνειρα στη σοφίτα του. Τα πουλιά το προσπερνούσαν και δεν έφτιαχναν εκεί τις φωλιές τους και οι γάτες δεν γεννούσαν σε αυτό τα γατάκια τους. Ο κήπος του σπιτιού είχε χορταριάσει. Τα φυτά και τα λουλούδια είχαν μαραθεί. Ο κισός είχε θεριέψει και είχε σκεπάσει τα πάντα και μόνο ένα δέντρο, μια μηλιά, είχε καταφέρει να αντέξει στη ζέστη, στο κρύο και στο παγετό. Το σπίτι στεκόταν θλιμμένο και πότε-πότε αναστέναζε χτυπώντας τα παντζούρια του και έκλαιγε τρίζοντας την καγκελόπορτά του. Γιατί τα σπίτια αρρωσταίνουν χωρίς ανθρώπους και μαραζώνουν άμα δεν τα φροντίζει κανείς. Ώσπου μια μέρα καλοκαιρινή, ένα αγόρι έσπρωξε την καγκελόπορτα του κήπου. Το σπίτι είδε μια οικογένεια να διασχίζει το μονοπάτι και να φτάνει στην εξώπορτα. Ο πατέρας κρατούσε μια βαλίτσα και η μητέρα έσπρωχνε ένα καρότσι. Το αγόρι ήταν σιωπηλό. Το μωρό στο καρότσι έκλαιγε. Οι γονείς μιλούσαν σιγανά μεταξύ τους. Τριγύρισαν στα δωμάτια, ανέβηκαν τη σκάλα, άνοιξαν κάνα δυο παράθυρα και πήραν την απόφαση. Θα ζούσαν εκεί.